Επιτέλους, είσαι πιο αργός και από Χελώνα. Την επόμενη φορά να σερβίρεις εσύ. Ή νομίζω ότι είμαι υπηρέτη σου, ε? Εγώ έστρωσα το τραπέζι, έτσι. Έστρωσα το τραπέζι. Σίγουρα τη σπουδαία δουλειά που έκανες. Έλα, φάε τώρα, γιατί μετά θα με βοηθήσεις να φτιάξω γραμμές στο γήπεδο. Ωραίο αυτό το σνίτσελ. Πόσα έκανες? Πόσα να έκανα? Ένα για τον καθένα. Μόνο ένα? Περνάμε κρίση, παιδί μου. Θα το αργά για να το απολαύσεις. Άντε. Εσύ θα το βάζεις ολόκληρο? Φυσικά. Θέλουμε να φάμε. Θέλουμε να φάμε. Έμα Αγελάδας, γιατί πολύ πεινάμε. Αν έχει και κανένα σκουλικάκι, θα το φάμε σίγουρα όλοι για γλυκάκι. Σιγασιάρη, να μην πάει χαμένο. Επειδή θα έρθει η Λάουρα σήμερα, τότε να μην αλλάξουμε. Ναι, καλύτερα να πάμε στην πισίνα. Αφήστε με να τελειώσω. Θα κάνουμε γυμναστική. Μη μου πεις ότι θα μας κάνεις εσύ αερόμπικ με το Ρίκι Μάρτιν. Δεν θα πάρω. Δεν έχεις γούστο, το ξέρω. Θα κάνουμε μάθημα με μία φίλη της μαμάς. Τι έπαθε η μαμά σου? Λουμπάγκο. Πιάστηκε ενώ χόρευε το κουμπατσέρο. Κουμπατί? Κουμπατσέρο, χαζί. Α, ξέρω. Είναι παλιός χορός σαν το Περικόν, έτσι. Περικόν? Τι είναι αυτό, είδος παπαγάλου? Ετοιμαστείτε γιατί θα αργήσουμε. Μπορώ να μάθω πόσο καλή είναι, γιατί εγώ δεν γυμνάζομαι με οποιαδήποτε δασκάλα. Δεν την ξέρω, αλλά αφού είναι φίλη της μαμάς, σίγουρα θα είναι καλή. Και εσύ είσαι κόρη της μαμάς σου και βλέπω πώς είσαι. Τι εννοούσε με αυτό? Τζελίτο, το σάντουιτς. Παιδιά, τρέξτε, τρέξτε. Δεν θα το πιστέψετε. Τι είδε αυτός? Τι φάλει να δολοφόνω? Περίπου, πρέπει να δείτε τη νέα γυμνάστρια. Είναι φοβερή. Αντζελίτο, επιστρέφω. Αυτό είναι, Γκαστόν. Είναι το τελευταίο τεύχος. Ευχαριστώ, κύριε Λουτσέρο. Αλλά δεν χρειαζόταν να τα αγοράσετε. Έχει μια συνέντευξη του Ορτέγκα, θα σου αρέσει πολύ. Α, ναι. Για μένα δεν γράφει τίποτα. Όχι. Έχεις καιρό εσύ, έχεις. Σας έφερα το καφεδάκι. Α, ευχαριστώ πολύ. Σε έβαλα σε κόπο, Μαρία. Ευχαριστώ. Μα τι λέτε. Δεν ήταν κόπος. Γκαστόν, δεν θέλεις κάτι? Όχι, Μαρία. Για χιλιοστή φορά λέω όχι. Με έχει βαρεθεί. Για τον ρωτάω συνέχεια αν θέλει κάτι. Πάντως είναι καλό παιδί. Και βέβαια είναι. Α, δεν ξέρετε πόσο τρόμαξα όταν τον είδα να έρχεται εδώ με το πόδι στο γύψο. Νόμιζα ότι θα πέθαινα. Ναι, βέβαια, αλλά θα γίνει γρήγορα καλά, μην ανησυχείς. Ναι, το ξέρω, σε 40 μέρες. Τις μετράω, σε 40 μέρες θα τρέχει και πάλι πίσω από την μπάλα, ε. Γιατί δεν κλείνεις το στόμα σου, ε? Και εσύ το ίδιο. Εγώ δεν είπα τίποτα. Το ίδιο κάνει. Τι άλλο θα έλεγε? Ότι είναι υπέροχη. Ράτα είναι διαφορετική από τη μαμά σου. Μήπως παίρνει βιταμίνες? Ναι. Ποια είναι Ράτα? Μ' ακούς? Πού είσαι? Σε ρώτησα ποια είναι αυτή η κούκλα. Η Αναμπέλα. Τη λένε Αναμπέλα. Βουάου. Ναι, τι να σου πω. Περίμενε μέχρι να παίξουν μαζί μας με την Estudiantes και τότε... Αυτοί δεν έχουν πάρει παιχνίδι. Γιατί το λες αυτό? Είσαι καλά, μικρέ? Γίναμε παγκόσμιοι πρωταθλητές εμείς. Γκαστόν, για πες μου, δεν έχεις ακούσει ποτέ να μιλάνε για τον Ζουμπελδία? Όχι. Όχι, για τον Πελέτη, για τον Μαλμπερνά, τον Μαδέρο, τον Ετσεκοπάρ, τον Φλόρε, τον Ρεσουάρε, τον Μπιλάρδο. Κύριε Λουτσέρο. Τι?
Πότε είδατε τελευταία φορά αγώνα σε γήπεδο? Για να είμαι ειλικρινής, πριν από χρόνια. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Από τότε που οι παίκτες δεν διασκεδάζουν στο παιχνίδι, δεν πηγαίνω. Οι παίκτες τώρα κερδίζουν με πατεωνιές. Γι' αυτό μου αρέσει που είμαι μαζί σας. Εσείς παίζετε και διασκεδάζετε. Ναι, κοιτάξτε τι έπαθα επειδή διασκέδαζα. Ναι, είμαι σίγουρος ότι αυτός που σε χτύπησε είναι δυστυχισμένος. Γιατί ζεις όπως παίζεις. Έχεις δει τον προπονητή των δυναμητών? Που είπε να με χτυπήσουν. Ναι, ακριβώς. Σίγουρα αυτός ο τύπος δεν είναι ευτυχισμένος. Όχι, δεν είναι σοβαρό. Απλώς αιμορραγεί η μύτη του. Δεν σου συνέβη ποτέ εσένα αυτό? Αυτό ήταν, Μπόκα, τελείωσε. Κράτα προς τα πίσω το κεφάλι σου και θα σου περάσει. Κράτα το. Και ο Ράτα, είδα κανείς το Ράτα? Τα συγχαρητήριά μου, νικητή. Μου επιτρέψεις να σου προσφέρω ένα παγωτό? Ευχαριστώ, γλύκα. Ράφα, τι έπαθες? Τίποτα. Στραβώθηκε. Σε είπε γλύκα. Θα με τρελάνετε. Φυσικά και χαίρομαι που σε βλέπω, αγάπη μου. Αλλά γιατί ήρθες, Καρμενσίτα? Για να... δείξω τις φωτογραφίες από το πάρτι μου στον Γκαστόν. Εντάξει, να τις δείξεις και να φύγεις αμέσως. Ναι. Εντάξει. Γεια. Yeah. Γεια. Yeah. Καρμενσίτα, πώς και από εδώ? Ήθελα να δω πώς είσαι και να σου δείξω τις φωτογραφίες από το πάρτι μου. Θέλεις να τις δεις? Ναι, βέβαια. Για να τις δω. Πολύ ωραίες. Υπέροχες. Κοίτα αυτή, είναι εκπληκτική. Τι ξεχωριστό έχει? Δεν βλέπεις το ξεχωριστό? Κοίτα το Μπόκα, έχει άδειο στόμα. Αυτή τη φωτογραφία να τη φυλάξεις, σε παρακαλώ. Είναι ιστορικό ντοκουμέντο. Και βέβαια θα τη φυλάξω. Θα μου χαρίσεις μία? Βέβαια, διάλεξε όποια θες. Να δω. Αυτή όχι. Αυτή δεν μ' αρέσει. Ούτε αυτή. Αυτή, μου χαρίζεις αυτή? Αυτή σ' αρέσει? Ναι, πολύ. Είναι υπέροχη. Σοβαρό πρόβλημα με κοίτα. Το χρέος είναι μεγάλο. Ίσως χρειαστεί να πουλήσουμε τη λέσχη. Και ο Ατζελί τον ισχύει πολύ γι' αυτό. Βέβαια. Αχ, Παναγίτσα μου. Βοήθησέ μας να σώσουμε τη λέσχη. Σταμάτα να επικαλείσαι τους Αγίους και προσπάθησε να σκεφτείς κάτι για να σώσουμε τη λέσχη. Ναι, αν κάναμε μια λοταρία, θα δώσουμε και βραβείο. Τι λες? Τι βραβείο, κάνα κέικ, αποκλείεται. Όχι, ε. Ας οργανώσουμε έναν αγώνα. Θα βγάλουμε λεφτά από τα εισιτήρια. Τι λες? Δεν είναι πολύ καλή ιδέα, ε? Ο μόνος που βγάζει λεφτά στους αγώνες είναι ο Βίκτορ που πουλάει σάντουιτς. Σωστά. Εδώ μιλάμε για τους ατρόμητους, όχι για την Μπόκα Τζούνιορ. Ίσως όμως. Όχι, όχι, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Τι σκέφτηκες? Τουλάχιστον πες μου τι είναι. Έλα, μπαμπά, πες μου. Ένα Λούνα Πάρκ. Ένα Λούνα Πάρκ? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Κάροτ, το Λούνα Πάρκ είναι... θυμάσαι το Ιαπωνέζικο πάρκο. Μπαμπά, είναι 11 χρονών, σύνελθε. Τι του λες τώρα? Τι να θυμάται? Και πού να το θυμάται? Το βρήκα. Θυμάσαι το Ιταλικό πάρκο. Ποιο, με τους δεινόσαυρους? Όχι, αυτό είναι το Jurassic Park. Κοίτα, παιδί μου, το Luna Park είναι... Κοίτα, σε ένα Luna Park μπορείς να πετύχεις ένα στόχο και να κερδίσεις ένα βραβείο. Ναι. Υπάρχουν βελάκια, μπαλόνια, αγκίστρια, να πιάνεις ψάρια και άλλα πολλά παιχνίδια, κατάλαβες? Ναι, πολλά παιχνίδια. Καλύτερα να πάω να δω τηλεόραση. Α, μαμά, έλα λίγο που σε θέλω. Πρόσεχε τον παππού, νομίζω ότι του λασκάρισε κάποια βίδα. Τι είναι αυτά που λες, δεν τρέφεσαι καθόλου?